αιωνία σας η μνήμη, αξιομακάριστη και ημίς αδελφοί μου. Αιωνία η μνήμη, αιωνία η μνήμη, αιωνία με αυτόν η μνήμη. Η Ελλάδα ξέρει να τιμάει τα παιδιά της, που έδωσαν τη ζωή τους σε δύσκολους καιρούς για τα ιδανικά της ελευθερίας και της αξιοπρέπειας. Είμαστε εδώ γιατί δεν ξεχνάμε και θα είμαστε εδώ κάθε φορά που η υποχρέωση και η ιερή μνήμη μας καλεί. Είναι ένα από τα πολλά εγκλήματα, από τα δεκάδες, από τα εκατοντάδες εγκλήματα πολέμου που έγιναν από τις δυνάμεις κατοχής τις θλιβερές εκείνες χρονιές για τη χώρα μας, όπως και για όλη την Ευρώπη, είναι το αποτέλεσμα της ιδεολογίας του φασισμού, που θεωρεί ότι κάποιοι άνθρωποι είναι ανώτεροι από τους άλλους, που θεωρεί ότι ο διαφορετικός, ο άλλος, είναι κατώτερος και πολλές φορές αυτός ο κατώτερος πρέπει να εξοντώνεται. Αυτές οι ιδεολογίες, αυτές οι πολιτικές έχουν αφήσει ισχυρά σημάδια σε όλη την Ευρώπη και οφείλουμε να κάνουμε ό,τι πρέπει για να μην ξαναζήσουμε τέτοιες στιγμές. Η χώρα μας, όπως όλοι γνωρίζουμε, τους τελευταίους μήνες, τα τελευταία χρόνια, βρίσκεται σε μια πολύ ιδιόμορφη κατάσταση που χωρίς να έχει ευθύνη για πολέμους που διεξάγονται στην περιοχή μας, υφίσταται τις συνέπειες αυτών των πολέμων. Υποδεχόμαστε δεκάδες, εκατοντάδες χιλιάδες δυστυχισμένους, καταπρεγμένους ανθρώπους, οι οποίοι βλέπουν τη χώρα μας όπως ένα πέρασμα για μια πιο ασφαλή και ειρηνική ζωή. Παρά τις δυσκολίες που περνάει ο λαός μας, η χώρα ανταποκρίνεται με τον καλύτερο τρόπο στις υποχρεώσεις της απέναντι σε αυτούς τους ανθρώπους και σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και σύμφωνα με τις διεθνείς συμβάσεις που έχουμε υπογράψει, αλλά και σύμφωνα με τις αρχές της ανθρωπιάς. Και τηρούμε τις υποχρεώσεις μας όταν άλλες χώρες της Ευρώπης δεν τις τηρούν. Έχει δίκιο ο κύριος Υπουργός, λέγοντας και θέλοντας να θυμίσει για ποιο λόγο είμαστε πάλι εδώ. Είμαστε πάλι εδώ για να θυμόμαστε. Είμαστε πάλι εδώ για να παραδειγματιζόμαστε. Είμαστε πάλι εδώ για να θυμόμαστε τους νεκρούς μας. Είμαστε πάλι εδώ για να μπορούμε μέσα από τη μνήμη και την ιστορία να κατανοούμε ότι τους νεκρούς μας δεν τους αφήνουμε σε κανέναν άλλον. Ότι οι νεκροί μας, όπου και αν ανήκαν, είναι νεκροί του τόπου μας, είναι οι νεκροί μας. Είναι αυτοί που πάντοτε πίστευαν και πιστεύουν ότι αυτός ο τόπος είναι ένας τόπος καθηγιασμένος. Είναι ένας τόπος που συνεχώς μαρτυρά τους αγώνες και το αίμα για να θεμελιώσουμε σήμερα αυτή τη χώρα, αυτή την πατρίδα. Για άλλη μια φορά βρισκόμαστε μπροστά σε έναν τόπο τιμής και μνήμης ενός από τα πολλά ολοκαυτώματα, ενός από τα πολλά απεχθή εγκλήματα των χιτλερικών στρατευμάτων κατά τα χρόνια της κατοχής. Και στεκόμαστε όλοι μας με διάθεση να μην ξεχνάμε, αλλά δεν το καταφέρνουμε πολλές φορές. Angesichts der fürchterlichen Verbrechen, die Angehörige der eigenen Nation hier vor 73 Jahren angerichtet haben, ist es eine umso größere Ehre, heute zu dienen.
Κωνσταντινόπλων του φρικτού εγκλήματος που ομοεθνείς μου διέπραξαν εδώ πριν 73 χρόνια είναι ακόμα μεγαλύτερη τιμή για μένα που μου επιτρέπεται να απευθύνω αυτόν τον χαιρετισμό. Soldaten der Wehrmacht haben hier am 24. Februar 1944 über 200 Menschen brutal ermordet. Die Stratioten des Wehrmacht dolophonisieren vor Sicht der περισσότερους από 200 ανθρώπους την 24. Februar 1944. Für jedes von Deutschen begangene Unrecht entschuldige ich mich. Ich entschuldige mich auch im Namen der Bundesrepublik Deutschland und möchte Ihnen versichern, dass wir Deutschen diese historische Verantwortung gegenüber dem griechischen Volk in meinem Leben. Για αυτή την από Γερμανούς διαπραχθής αδικία ζητώ συγχώρεση. Ζητώ επίσης συγχώρεση εξ ονόματος της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας και επιθυμώ να σας διαβεβαιώσω ότι εμείς οι Γερμανοί δεν θα ξεχάσουμε την ιστορική αυτή ευθύνη απέναντι στον ελληνικό λαό. Η ιστορία συνιστά άσκηση μνήμης μέσω της οποίας το παρελθόν μεταφέρεται στο παρόν και επεκτείνεται στο μέλλον. Στη μακραίωνα ιστορία του ελληνισμού, ο λαός μας ανέδειξε, εκτός των άλλων, ένα πολύ σημαντικό στοιχείο που τον τοποθέτησε, θα έλεγα, σε εκείνους τους λαούς που έδωσαν αίμα και θυσίες για την ελευθερία και τη δημοκρατία. Αυτό το στοιχείο είναι η αντίσταση προς όλους αυτούς που επιβουλεύτηκαν και επιβουλεύονται την ανεξαρτησία της πατρίδας, την ελευθερία των πολιτών και τη δημοκρατία. Το χαρακτηριστικό της αντίστασης είναι εκείνο που ενέπνευσε και όλους εκείνους τους πατριώτες που έδωσαν τη ζωή τους και στα χρόνια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Σας μεταφέρω τη βαθιά συγκίνησή μου και την ιδιαίτερη τιμή που αποτελεί για το Εθνικό Συμβούλιο η παρουσία μας εδώ. Ο πρόεδρος του, η εμβληματική αντιστασιακή προσωπικότητα της χώρας, ο Μανώλης Ογλέζος, η Γραμματεία του Εθνικού Συμβουλίου και όλη η Συντονιστική Επιτροπή σας μεταφέρουν το χαιρετισμό τους σε αυτόν τον τόπο θυσίας και μαρτυρίου. Η μαρτυρική Μεγαλόπολη έχει το προνόμιο, σε εισαγωγικά, να είναι σχεδόν η πρώτη πόλη που τίμησε τους νεκρούς της και να μας θυμίσει σε όλους το καθήκον που έχουμε να αναδείξουμε όλους αυτούς τους ανάλογους τόπους θυσίας όπου δεν το έχουμε ακόμα κάνει. Κύριος Δημήτριος Βαξεβανάκης. Εκ μέρους της Βουλής των Ελλήνων, ο βουλευτής Αρκαδίας, κύριος Γεώργιος Οπαλιού. Ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου, κύριος Πέτρος Σατούλης. Ο Δήμαρχος Μεγαλόπολης, κύριος Διονύσιος Παπαδόπουλος. Εκ μέρους της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, ο επιτετραμένος της Πρεσβείας της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας στην Ελλάδα, κύριος Μαρκ Μπόγκταν. Εκ μέρους των Ενόπλων Δυνάμεων, ο αντισυνταγματάρχης, κύριος Λαγουνιτζής Νικόλαος. Εκ μέρους της Ελληνικής Αστυνομίας, από τη Διεύθυνση Αστυνομίας Αρκαδίας, ο αστυνομικός διευθυντής, κύριος Ηλιόπουλος Αθανάσιος. Εκ μέρους του Πυροσβεστικού Σώματος, ο αναπληρωτής διοικητής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Μεγαλόπολης, υποπυραγός, κύριος Γεώργιος Παπαδόπουλος. Εκ μέρους του Δημοτικού Συμβουλίου Μεγαλόπολης, ο πρόεδρος, κύριος Βασίλειος Χίνης. Η εκπρόσωπος της τοπικής κοινότητας Μαλωτών, κυρία Δήμητρα Βελισάρη. Εκ μέρους του Δήμου Τρίπολης, ο αντιδήμαρχος, κύριος Σωτήρης Παπαδημητρίου. Εκ μέρους της ΟΑΕΑ Μεγαλόπολης, ο αντιπρόεδρος, κύριος Γεώργιος Κάβουρας, αντάρτης του Ελλάς, ο κύριος Ηλίας Σταθουλόπουλος. Εκ μέρους της Αντιστασιακής Επιτροπής Μεσσηνίας, ο Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Καλαμάτας, επικεφαλής της Παράταξης Αλλαγή, κύριος Θεόδωρος Βερεδήμας. Εκ μέρους της Συντονιστικής Επιτροπής του Εθνικού Συμβουλίου Διεκδίκησης Οφειλών της Γερμανίας στην Ελλάδα, ο κύριος Κώστας Αλεξίου.
Εκ μέρους της κίνησης Δήμου Καλαμάτας, ανοιχτός Δήμος, ενεργοί πολίτες, ο κύριος Σταμάτης Μπεχράκης. Για την Εταιρεία Διάσωσης Ιστορικών Αρχείων Πελοποννήσου, ο πρόεδρος, κύριος Ευάγγελος Ματζουράνης. Εκ μέρους της διοίκησης του Εργατικού Κέντρου Αρκαδίας, ο πρόεδρος, κύριος Αριστίδης Βρουμάς. Εκ μέρους της οργάνωσης μελών ΣΥΡΙΖΑ Μεγαλόπολης, ο συντονιστής της οργάνωσης, κύριος Αθανάσιος Γιανακόπουλος. Εκ μέρους του Συλλόγου Μεγαλοπολιτών Αθηνών, ο Πολίδιος, ο τέος πρόεδρος, κύριος Νικόλαος Μυρνής. Εκ μέρους του Εμποροβιομηχανικού Συλλόγου Μεγαλόπολης, ο Φιλοπίμην, ο πρόεδρος, κύριος Νίκος Αντώνακας. Εκ μέρους του Συλλόγου Γυναικών Μεγαλόπολης, Καλλιστό, η γραμματέας, κυρία Εύη Σωτηροπούλου. Ο εκπρόσωπος της τοπικής κοινότητας Παλαιόκουνης, κύριος Ηρακλής Μασούρας. Εκ μέρους του Πολιτιστικού Συλλόγου Μαλωτών η Πρόοδος, ο γραμματέας, κύριος Βασίλης Βάζιος. Εκ μέρους του Πολιτιστικού Μορφωτικού Εξοραϊστικού Συλλόγου Παλαιόκουνης, η Ανάληψης, το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, κύριος Ευάγγελος Πανόπουλος.